πια σωστά. Καταχαρήκη μαμά. Στην πειρά, στην πειρά με τις ξενερωτές. Μια αγάπη μου, κάτσε να σε φτιάξω. Πώς θα βγεις καλέ στο live. Μα με κάνεις άσχημη. Όχι, όχι, άσχημη. Εσύ είσαι μια καλονή. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τι μαλλί θα κάνει. Πώς πήγαμε στο προηγούμενο live. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση. Φοβερή εμφάνισή σου η απόψινή. Όμως οι βαθμολογίες μας είναι λίγο χαμηλές, ρε Τρίφωνο. Καλά, ποιος ασχολείται με βαθμολογίες, τρελή είσαι. Έχω βγάλει τη βαθμολογία από το μυαλό μου. Το έχετε καταλάβει. Τρίφωνο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Να σου πω, κάτι άκουσα ότι ο Κοκλώνης σε αποκαλεί ότι έχετε μια ιστορία παλιά και σε αποκαλεί άφουφο. Καλέ, δεν το λέει για μένα. Αλλά... για μια πολιτικό το λέει. Α. Ναι, τι φοφό και κουραφέξαλα. Α, τι. Μου ήρθε ένα μήνυμα. Τι μήνυμα? Το τραγούδι που θα πούμε. Για να τα ακούσω. Η Σουλτάνα η φοφό. Τι ποιότητα είναι αυτή, καλέ. Κραουνάκι Νικολακοπούλου. Θα βγει ο Κραουνάκης και δεν θα κλείσει το στόμα του. Κραουνάκης Νικολακοπούλου. Πολύ ωραία. Αλλά ντρέπομαι να το πω. Ντρέπομαι να το πω. Καλό θα πω αυτό το τραγούδι. Έλα, πες το, σου λέω. Να δούμε πώς θα πας. Έλα. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα το δυνατό μου σημείο θα είναι η φωνή μου. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφτύλα. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι διαφορετικό από τα άλλα που έχουμε πει μέχρι τώρα. Βέβαια, εμείς θα το πούμε με το δικό μας τρόπο. Παλιό ρε ζήλο και ομάδα κουρέλε. Θα το πω τέλεια, γιατί έχω βαρεθεί να με κυνηγάει η Σαρή. Όλο πρόβα, πρόβα, πρόβα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Τρίφωνα και την Έφη. Το βγάλω το μαλλί τρίχα τρίχα. Κανέναν δεν φοβάται η Σουλτάνα η φοφό. Εγώ αυτό έχω άσε, να ρε, πω. Άσε Νίκο, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Έλα. Με κοίταγε, μου είχασε τα λόγια, μου έκανε τα δικά της. Πάντως από ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε αυτό με το μουστάκι. Άσε. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Τέτοια προσπάθεια, τέτοια αυτή που είχα κάνει. Θεατρικό. Και έφυγα να το πει γιατί χάλασε. Εγώ σου είπα, δεν το παίζει τόσο αντρουά. Τι να πω. Λοιπόν, οι κριτές μου κάτι κάνουν εκεί πέρα, παρακαλώ. Παρασυνεδευτείτε. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Να μην μιλήσουμε μεταξύ μας. Τάνια Τσανακλίδου είπε ο Τρίφωνας και εσείς είστε έτσι ηρεμοί. Να σήμερα γιατί γιορτάζει. Να τη χαιρόμαστε. Τώρα θα έχει λιποθυμήσει κάπου όταν θα το έχει δει αυτό, θα πει ντρέπεται. Γιατί καλά, έκανα πολύ καλή προσπάθεια. Τι σου είπα, πώς σου είπα να το κάνεις την πρόβα. Μην το πεις. Κάντο λίγο. Άστα, έχω πολύ άγχος. Τώρα ξέρεις, ντρέπω καλά. Ήταν δύσκολο τραγούδι αυτό. Το είδα, το είδα. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφτύλα. Ούτε και να έχω μεγάλη μου σκασίλα. Έλα. Σιγά που
θα έκανε την ίδια την πιπίλα. Σιγά τα μούτρα που θα κάνω καβαλέ. Παράρα. Είναι τέλειο. Είναι πάρο σου, μη συνεχίσει άλλο. Γιατί θα αλλάξω την βαθμολογία. Καλέ, το ξέρω το δικό μου το τέτοιο. Ποιο. Κλαίω. Το ριζικό. Δεν σε ξέρω, Δεσποινά μου. Με κοιτάς που σε κοιτώ. Μην έρθω εκεί και σου αρπάξω την κορώνα. Και κορώνα δεν την βγάζω. Βαμμένο νύχι, παρακαλώ. Βαμμένο νύχι. Είπαμε στην αρχή να είμαι εγώ η Φοφό. Α, εδώ είσαι, έρθει, δεν σε πρόσεξε. Είπε. Και δέστε μετά τι έκανε ο Τρίφωνος, παιδιά, για να είναι η Φοφό. Το είδανε καλές στραβή, είναι. Έχω ωραίο χέρι, ε. Εγώ δεν θα μείνω στα νύχια, γιατί εντάξει όλοι ξέρουμε το ταπεραμέντο του Τρίφωνα. Θα μείνω στον Κορσέ, ο οποίος Κορσές είναι έτοιμος να σκάσει. Δείτε τον. Διότι τόση ώρα που περίμενε να έρθει η ώρα του να βγει, καθόταν πάνω και έφαγε δύο μπαγκέτες και μια μπανάνα. Είναι δυνατόν. Όχι μόνο και γλυκό έφαγε. Α, είδατε. Δεν μπορώ. Είχα πάθει από το καφέ. Είχα πάθει τρέμουλο. Δεν γινόταν άλλο. Λέω θα φάω κάτι. Αχ, τι δύσκολο τραγούδι ήταν αυτό. Αχ, δεν ήμουν καλά. Σε ευχαριστώ. Και με κοίταγε εκεί η Έφη. Η ανάθεση αυτή είναι δική μου. Το καταλάβαμε. Προσπαθώ τώρα 10 live πίσω. Εντάξει, λοιπόν, δεν ήταν κακή η ανάθεση. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Φασουλή που νομίζω και η Τάνια Τσαρακλή είναι και φίλη σας. Αυτά τα τραγούδια τα ξέρω και πάνω κάτω τα ξέρω γιατί ήταν τα ακούσματά μου μικρός. Το είδα. Αχ, ακούσα το. Χατζηκάκης. Αχ, τώρα το τερμάτισε. Τώρα γιατί το ήμουν πάρα πολύ σοβαρό παιδί μικρό. Μετά που σε γνώρισα έγινα έτσι. Κάνε Ραφαέλα, καλά ακούγε, το μπάξι μου. Αυτά πολύ μικρός, όταν ήμουν 10. Πέρσι έλεγε αυτά. Μετά τα γύρω στα 18 εκεί έριχνα κλάμα, ερωτευόμουν αυτά. Άκουγα Τσανακλείδου, Χατζηδάκη και τα λοιπά. Χατζηδάκη ακούγες εσύ. Ναι. Η Μπασαρέλα που έκανε. Μετά πες ένα τραγούδι. Είναι πολλά τα χρόνια μου, Νίκο. Περίμενε. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Πες ένα τραγούδι. Από τι? Του Χατζηδάκη. Ένα. Απαγορεύεται. Καλέ, πες το εσύ και δεν πειράζει. Ακαπέλα δεν απαγορεύεται. Ακαπέλα δεν απαγορεύεται. Ακαπέλα σημαίνει χωρίς μουσική. Ναι, μπράβο. Αφού δεν φοράω καπέλα, είπε κι αλλιώς. Ποιον από του Χατζηδάκη. Ένα, όποιο θες εσύ από αυτά που άκουγε. Αυτά που άκουγε. Α, τα άκουγε μικρός. Από τον Ηλία Λιούγκο. Από τον Ηλία Λιούγκο. Αχ, Δεσποινά μου, εντάξει. Δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Όχι, τις Βουγιουκλάκης, πες το αγαπητέ. Ναι, εντάξει. Το ρίξες και πάλι απόψε. Το φαρμάκι μα σου. Κάθε χρόνο αυτό μου τραγουδάει, δεν ξέρω γιατί. Βλέπετε όμως ότι λύσετε. Ήταν τα αγαπημένα της μαμάς. Πέσε. Το έλεγε όταν την πρόσβαλα, πάντα μου έλεγε. Το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου, αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το σοου, αφού τελείωσε το ένα σοου, πάω στο κανονικό. Και θέλω να ακούσω, έχω έτσι μια αγωνία, τι έχουν να πούν οι κριτές για την ερμηνεία σου. Και τη θεατρική, αλλά και την τραγουδιστική. Λοιπόν, Δέσποινα. Μα δεν ξεκίνησες από το Σταμάτη. Σταμάτησα, ζητώ συγγνώμη, καλά, με έχει τρελάνει, δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, παραπορώσει, Δέσποινα. Σταμάτη, θα πάμε, έχουμε χρόνο εδώ, μέχρι τις 5 θα είμαστε. Τίποτα, είναι ένα τραγούδι που αγαπάω πολύ. Ήταν... Σουλτάνα η Φοφό. Ναι, ήταν ένα πολύ φίλη μου. Και όταν έγραφε τους στίχους η Λίνα, συνεργαζόμουν με τη Λίνα γιατί γράφαμε μια επιθεώρηση. Οπότε το τραγούδι το ξέρω από μέσα. Από πολύ μέσα, πρέπει να σου πω. Όλος αυτός ο δίσκος γραφόταν την ώρα που γράφαμε με την Λίνα την επιθεώρηση. Και η Τάνια δεν είναι απλώς φίλη μου, είναι ένα από τα πρόσωπα της ζωής μου, όπως και η Λίνα είναι ένα από τα πρόσωπα της ζωής μου. Δεν είναι απλώς φίλες μου, δηλαδή. Περίμενα να το πεις καλύτερα, γιατί νομίζω ότι σου πάει περισσότερο. Ήταν καλή επιλογή, αλλά χάσατε το ρυθμό στην αρχή. Χάσατε το ρυθμό στην αρχή. Η Έφη, αρχίσω κι εγώ. Ο Τρίφωνας λέει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος το έχασε. Έχω να πω πάντως ότι φύγατε από το ρυθμό και μετά έπεσε ένας πανικός. Έπεσε ένας πανικός. Ναι, χωθήκαμε επειδή είναι πολύ καλό τραγούδι και δύσκολο. Παιδιά, αν αρχίζετε μέσα στο ρυθμό, in tempo, δεν θα το παθαίνατε αυτό, γιατί νομίζω, από ό,τι κατάλαβα, ότι το είχατε κατακτήσει το τραγούδι. Αλλά με το λάθος... Το κατακτήσαμε, αλλά δεν... Με τις, το... Δεν μας κατέκτησε αυτό. Χαιρίσατε. Να σας πω κάτι, αυτό το τραγούδι δεν είναι αλληγορικό. Γιατί η Έφη λέει ότι μιλάει για κάποια γυναίκα που είναι λίγο... Ότι αλλά είναι αλληγορικό. Δηλαδή... Τι σημαίνει που αυτό. Πού είναι ο αλιγάτορας.
Σημαίνει ότι... Ναι, ότι... Ότι είναι παρεμφερή. Συγγνώμη, μην μιλάτε, να μας εξηγήσω ότι λοιπόν αυτό σημαίνει. Για ποιού τα κάνεις αυτά, δεν με υποστηρίζεις. Όχι, να μάθω. Για να μας πεις. Έχω 4-2. Εσύ πρέπει να είσαι από μένα. Είμαι καλέ. Έλα, αγόρι μου, πες μου, ποια είναι η αλληγορία, δηλαδή, σε τι αναφέρεται. Ποια είναι η Σουλτάνα Εφοφό, με αφορμή μια... Σχέση με το μικρόφωνο σου. Με την Σουλτάνα που ήταν αυτό που ήταν. Αλλά θέλει να πει για την κοινωνία μας και όλα αυτά. Ναι, αλλά μιλάει και εναντίον της κοινωνίας. Λέει αυτό. Κοινωνία και αυτό. Αυτή το λέει. Ναι, ποια άλλο λέτε, έχει συμφωνήσει. Οπότε είναι η Σουλτάνα που το λέει. Στέφ. Ναι, ποια είναι η Σουλτάνα λοιπόν, κατά την αλληγορία σου. Καλά, μην παλέψουμε. Σας παρακαλώ, μην το ζωρίζετε. Είναι λίγο προς την Ελλάδα κάνει. Μπράβο, αυτό που λέτε. Ναι, προς την Ελλάδα κάνει. Ναι, αν θέλουμε να. Αλλά είναι τόσο δυναμική η στίχη που και χωρίς καμία αλληγορία και αλληγάτορα. Είναι εξαιρετικό το τραγούδι. Εξαιρετικό. Και από το Σταμάτη και από τη Λίνα και από την Τάνια. Δεν ήταν το αναμενόμενο. Νομίζω ότι αυτό το λάθος της αρχής σας απορρίθμισε. Γιατί είχα την εντύπωση ότι θα το λέγατε πολύ καλά. Κόντρα αυτά. Τραγούδι, βέβαια, έτσι. Ορίστε. Κόντρα τραγούδι για τον Τρίφωνα και την Εύση. Εγώ δεν το βρήκα κόντρα. Κόντρα. Αραμένο πάνω τους. Ναι. Τι εννοείς. Πάνω τους. Για εμάς το έγραψε καλό Κραουνάκη. Η Εύση μπορεί να το έχει στο ρεπερτόριό της, αν το μάθει καλά. Η Εύση, ναι, ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας έχει μεγάλο ρεπερτόριο, χωράει τα πάντα. Το υπογράφω, στα μάτια μου το υπογράφω. Λοιπόν, Δέσποινα. Ναι, εγώ τραγουδιστικά σε βρήκα συμπαθητικό αυτή τη φορά. Τολμώ να πω. Της τάξεως. Της τάξεως Β' Δημοτικού. Της τάξεως, για να σας πω πόσο σου έβαλα. Δεν έκανες πολύ χοντρά λάθη όπως άλλες φορές. Και για μένα το ότι παρέμεινες στο ρυθμό, που άλλες φορές δηλαδή τον αποχαιρετάμε... Ότι έμαθε τα λόγια κάποια. Ναι, φυσικά κάποια. Τα περισσότερα έμαθε. Καλή, τα ήξερα, η Εύη με αποσυντόνισε. Σε μια στιγμή έλεγε άλλο ένα. Μου έκανε νοήματα κι αυτά. Θα πω στο τέλος τι μου είπε η Εύη στο τέλος. Περίμενα ωστόσο. Περιμένω να το πεις επιτέλους. Έχει πολύ ωραία μαλλιά, πολύ ωραία. Όλο μου αρέσει το στυλ σας, όλο το ντύσιμο, όλο αυτό. Αλλά περίμενα πραγματικά κάτι πιο, επιτρέψτε μου να πω, κάτι πιο βουκολικό, ας πούμε, στη συγκεκριμένη... Τι σημαίνει αυτό. Τώρα δεν σημαίνει να αρχίσει όλες αυτές τις λέξεις. Διάρκωσες λέξεις. Πιο βουβαλίσιο. Τέλος πάντων. Είναι της Βουγιουκλάκης και αυτό. Εγώ δεν τον βοηθάω. Το Αυτοκράτορας δεν σας άρεσε. Πάρα πολύ. Ήσουν μέσα στο πνεύμα του τραγουδιού, έτσι. Βουβαλίσιο. Λοιπόν, καλώς ήρθες, αδερφό μου. Δεσποινά μου, τώρα αρχίζω και σ' αγαπάω. Ναι, φυσικά, εννοείται. Είναι εντελώς ανιδιοτελής η σχέση που έχουμε. Πες το. Αυτά. Τι άλλο να πει κανείς. Τίποτα, τώρα έχει μπερδευτεί λίγο, τα σκέφτεται. Μαρία. Δεν ξέρω αν η Εύη έφταιγε γιατί δεν ήταν συγχρονισμένη, αλλά η Εύη έφταιγε για το μαλλί που φέρει σήμερα. Δεν ξέρω ποιος συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ. Ποιος εκτέλεσε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι τραγικό. Εσύ τι χτέλεσε. Όχι και τραγικό αυτό το υπέροχο ξεμπαλιασμένο τύπο αυτό. Εσύ τι χτέλεσε. Τραγικό. Εγώ τη διόρθωσα. Κατάλαβε. Δεν τρέπεσαι να λες ότι δεν σε έκανα ωραία. Μα δεν θέλω να αρέσω. Τρίφωνα, τραγικό λάθος το μαλλί σου. Τον αγαπάς μωρέ τον Τρίφωνα, δεν γίνεται αλλιώς να τον αγαπάς. Το αγαπάς και την Εύη, γι' αυτό το λέω. Δεν γίνεται. Ότι έβγαλε όλη την ομορφιά της Εύης. Έβγαλες όλο το άχρη που είχες από την Εύη για τις πρόβες, στο μαλλί της. Ακριβώς. Μπράβο, Μαρία. Και όλο το άγχος που είχες, γιατί δεν ήξερες πώς να ανταποκριθείς απέναντι σε αυτό το ποιοτικό τραγούδι. Είχα επηρεαστεί από τη Μετάμορφη και το Τέρας. Και ήθελε να είναι η Πεντάμορφη και να είμαι το Τέρας. Κατάφερε τελικά. Κατάφερε. Έβαλε και το στέμμα και βγήκε η Πεντάμορφη. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Απ' την άλλη, επειδή εγώ τον Τρίφωνα τον συναντάω σχεδόν καθημερινά και μου τα τραγουδάει. Το ξέρουμε αυτό. Μου το έχει τραγουδήσει πάρα πολύ ωραία αυτό το τραγούδι και ήμουν έτοιμη να ακούσω, όχι ότι το τραγούδισε άσχημα. Όχι, όχι. Κάπου στο συνοδευτό. Ψέματα. Έλα το κάνεις έτσι. Το όχι, λέει. Αλήθεια στο λέω. Λες πώς αντέξω. Είναι πιο χαλαρός. Να πάω στο γύρισμα και να το τρίφω εκεί. Όχι, μωρέ. Όχι, καλέ. Μαρία μου το παίρνω πίσω, μην το βάλεις στο δεκάρι. Δεκάρι ακούω.
Ένα δεκάρι ήταν να πάρουμε και αυτό, και αυτό το σβήνεις, έλεος. Άστο, δεν πειράζει, δεν το άξιζε. Μου έχει ζητήσει να του βάλω δεκάρι. Μου το είπε και εμένα. Σε κάποιο επεισόδιο. Όχι, σε αυτό, σε αυτό. Τώρα πάει. Για να μην μας διώξουνε. Δεκάρι σύνολο σίγουρα. Δεν τάξιζα, δεν τάξιζα. Ωραία. Βίκη. Όπως κατάλαβες, θα φύγουμε. Τι να πεις κι εσύ. Γεια σου, Έφη. Γεια σου, βρε Βίκη. Επιτέλους μου είπε και ένας άνθρωπος καλησπέρα. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν μου λένε. Έλυσα να το καλησπέρα και εσύ την κρινιάρα. Αμά την έφαγε στη Βαρδί και την Κακοδί μου. Επιστροφή στα παλιά. Σωστά. Τριφωνάκο μου. Με διασκεδάζεις όλες. Σε βλέπω στην εκπομπή της Μαρίας, γελάω πάρα πολύ με σένα. Σε βλέπω εδώ πάλι, γελάω με σένα. Αυτό, ότι μου φτιάχνεις τόσο πολύ τη διάθεση, δεν βαθμολογείται. Δηλαδή, παίρνεις 10 με τόνους, ρε παιδί μου. Α, πολλούς. Έτσι, σαν αυτό που είσαι. Δεκάρια, τώρα, το τραγούδι που είναι τραγουδάρα και που σας, εγώ θεωρώ ότι σας πήγαινε, νομίζω ότι το περίμενα καλύτερο. Όχι ότι ήταν κακό σε σχέση με αυτό που κάνεις, εσύ γενικά. Ήταν μια χαρά, αλλά το περίμενα καλύτερο. Εντάξει, τι με εντυπωσίασε τώρα με τον Τρίφωνα. Είδες πριν ο Γιάννης, ο Αθητάκης, μόλις τραγούδαγε η Ζωζό και της έκανε το Βήρα της Άγκυρες, έκανε λίγο έτσι, εγώ το και χόρευε. Ήταν πιο άνετος, το είπε καλύτερα, που ήταν εκτός διαγωνισμού. Ο Τρίφωνας τώρα που το τραγούδισε, πάλι τρέχα να συναντηθούν, να το πιάσουν. Αλλάζει κανένα λίγο. Τρίφωνας ποτέ, είναι πάντα ίδιος. Ποτέ, ναι. Δεν ακούει τη μουσική. Να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα ο Τρίφωνας. Να τον αγαπάμε έτσι όπως είναι, ακριβώς, εγώ συμφωνώ. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στη βαθμολογία για να συνεχίσουμε. Ναι. Τι θες καλύτερα. Τη βαθμολογία πάλι. Βίκη. Την ήθελες. 6. Τα χειρότερα. Σταμάτη. 6. Δέσποινη. 6. Μαρία. 10. Όνειρο ζω, μην δεν ξυπνάτε. Όνειρο ζω. Μπράβο! Λοιπόν, έχασα τους αριθμούς. 28 βαθμούς συγκεντρώσατε. Και τελικά γλίτωσες. Πέφτω στα μόνα το Μαρία μου να σας σπάζομαι. Σαν την παραγγεία. Λοιπόν, Τρίφωνα, ξέρεις τι γλίτωσες. Ότι ήρθε και με έπιασε η Έφη και μου λέει, εγώ δεν μπορώ με τον Τρίφωνα, δεν μαθαίνει τα λόγια, θέλει να είναι αυτός πρώτος, κάνει όλα αυτά, γι' αυτό εμένα πρώτο Νίκο... Όνομα. Ναι. Πρώτο όνομα. Νίκο, μάλλον, εμένα λέει, θα με δεις με κάποιον άλλον. Oh. Oh. Μη ρωτάς τι κάνω, τώρα που χωρίσαμε, τώρα που σε... ζωή τα σβήσαμε. Σας ευχαριστούμε, είστε μοναδικοί. Περάστε στη Λάουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.